Έχουμε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Δημάρχων. Προχωρά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για αύριο στις 11 το πρωί στο Τιτάνια. Αντικείμενο είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Δήμων της χώρας και η εκπόνηση ενός σχεδίου πολιτικών και παρεμβάσεων για τη λειτουργία των Δήμων και την αντιμετώπιση της όποιας ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Γιώργος Πατούλης είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως, Δήμαρχος Σαμαρούσιο και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, να μας πει έτσι λίγο το σκεπτικό αυτής της κίνησης. Καλημέρα, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Κύριε Γιατζόβλου, θα πω. Να είσαι καλά, εντάξει. Λοιπόν, γνωριμία τόσα χρόνια, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι είναι αυτό που οδήγησε την ΚΕΔΕ σε αυτήν την απόφαση. Αύριο εκτάκτως να τα πείτε, να μαζευτείτε και να δείτε τι θα κάνετε. Ο λόγος είναι καταρχήν το υψηλό αίσθημα ευθύνης που νιώθουμε απέναντι στους πολίτες μας, ιδιαίτερα σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση που περνάει η χώρα. Μακάρι όλα να πάνε καλά, μακάρι να είναι όλα καλά και σαφέστατα θα πούμε ότι ήδη εμείς θεωρούμε ότι πρέπει αφενός με τον ίδιο σημαντικό και τιμοπόλεμο σε εισαγωγικά η λέξη τρόπο θα πρέπει να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες μας μέσα από, από τις δομές του Δήμου μας, μέσα από τη λειτουργία των δομών των Δήμων μας. Μέσα από τη συνέχιση των έργων που έχουν σταματήσει το τελευταίο διάστημα λόγω ελλείψεως χρηματοδοτήσεως, κυρίως από προγράμματα του ΕΣΠΑ, λόγω αδυναμίας να γίνονται προμήθειες, λόγω των διαδικασιών που γίνονται στις τράπεζες και μια σειρά άλλων ζητημάτων και θεμάτων, ώστε αφενός μεν πρώτον να γίνει καταγραφή των προβλημάτων ανά Δήμο, το δεύτερο η αλληλεγγύη, όπως είπες, μεταξύ των Δήμων, ώστε όπου υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα, αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης των Δήμων μεταξύ τους να μπορούν να επιλύσουν σε κάποιους που έχουν ιδιαίτερα μεγαλύτερα προβλήματα. Και το τρίτο, φυσικά, να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό σε μια Ελλάδα που μακάρι να φύγει από την κρίση, αν όλα αυτά που ακούμε είναι αληθινά, ή να μην υπάρξει άλλο ανθρωπιστική κρίση ή να μην μεγαλώσει η ανθρωπιστική κρίση. Εμείς σε κάθε περίπτωση να είμαστε έτοιμοι και στον τελευταίο Έλληνα και στον τελευταίο άνθρωπο που ζει και κατοικεί σε αυτή τη χώρα που είναι αδύναμος, που δεν μπορεί, που βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ζήσει. Εμείς να είμαστε κοντά του, να είμαστε δίπλα του και αυτή είναι η δύναμή μας. Λοιπόν, αύριο είναι αυτή η έκτακτη συνάντηση. Απλώς ήθελα να μας δώσεις το στίγμα. 11 η ώρα στο Τιτάνια. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και βέβαιος. Έχει γίνει μια σύγκληση των δημάρχων σε αυτή τη φάση, όλων των δημάρχων στη χώρα. Και φυσικά αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης μεταξύ των Δήμων να μετουσιωθεί σε ένα εργαλείο των ίδιων των Δημοτών για την καλύτερη δυνατή καλυτέρευση του τρόπου ζωής μας και του τρόπου ζωής σε αυτή την περίοδο. Ένα τελευταίο ερώτημα, Γιώργο, και θέλω λίγο την απάντησή σου. Πώς βλέπεις εξελίξει τη Νέα Δημοκρατία? Έπαιξε το όνομά σου. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Θα σου πω. Κοίταξε, είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι μέσα σε μια κρίση που βιώνει η χώρα μας, σε μια κρίση που σαφέστατα αφορά και τους πολιτικούς και κομματικούς χώρους. Είναι σίγουρο ότι σε αυτές τις διεκκλησίες είμαστε πολύ κοντά και ως αυτοδιοίκηση και προσωπικά. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι από όποιο ρόλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια αλλαγή αυτών των καταστάσεων που δούμε που είναι κρίση, η οποία κρίση θα πρέπει να κάνουμε επίθεση προς το μέλλον ώστε να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρχει τρόπος όπου η χώρα μας οδηγεί από τα διέξοδα. Πιστεύεις, και είμαστε κι εμείς παρόντες. Πιστεύεις, Γιώργο, ότι άργησε λίγο η Νέα Δημοκρατία? Πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει μια ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Θα πρέπει να υπάρξουν νέες ιδέες, απόψεις, οι οποίες να σχετίζονται με την Ευρώπη και την ιστορία της χώρας. Και πιστεύω ότι ό,τι έγινε, πρέπει να πάμε μπροστά και γρήγορα. Μάλιστα. Κρατάω το ότι ανοιχτό αφήνεις το ενδεχόμενο. Έτσι. Είναι σίγουρο, επαναλαμβάνω, ότι
Εμείς είμαστε στρατιώτες και όπου μπορούμε περισσότερο να βοηθήσουμε, θα ξεκάθαρη, ξεκάθαρη δήλωση. Σε κάθε θέση. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πάνε όλα καλά αύριο και θα τα ξαναπούμε για να δούμε πώς πήγε η συνάντηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Να είσαι καλά.